ηρωικά τέκνα της ελληνικής αστυνομίας, εκφράζοντας τα αισθήματα και την ιερή αγανάκτηση όλων των εναποστρατείας συναδέλφων, με βαριά καρδιά και άφαντο ηθικό πονό, προσήλθαμε εδώ σε τούτο το ηρώο για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην αντροσύνη, τη γενναιότητα και στο απαράμιλο θάρρος που επιδείξατε κατά την εκτέλεση του καθήκοντός σας. Ήρθαμε για να ενώσουμε την προσευχή μας προς τον ύψιστο και να παρακαλέσουμε να σας εντάξει στη χωρία των αγγέλων, διότι πέσατε επιτελούντας έργο θεάρεστο. Ο θάνατός σας πήθησε σε βαρύ πένθος τους γονείς σας, τους συγγενείς σας και τα προσφυλή σας πρόσωπα. Συγκλώρισε τους συναδέλφους σας και όλο το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Προκάλεσε ανυπόκριτη και ειλικρινή συγκίνηση στους πολίτες που στηρίζουν την ατομική και κοινωνική τους ασφάλεια και ειρήνη στην αστυνομία και θεωρούν τον αστυνομικό φύλακα άγγελό τους, όλα αυτά που αφήσατε πίσω σας, πολύ αγαπημένοι μας συνάδελφοι, τα οποία όλοι εμείς οφείλουμε να μην τα ξεχάσουμε την επόμενη μέρα, αλλά να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο και τον πιο υπεύθυνο τρόπο, μήπως αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Εσείς πετάξατε στα ουράνια. Οι ψυχές σας κατέλαβαν περίοπτη θέση στο πάνθεο των ηρώων της ελληνικής αστυνομίας, για να μείνει η μνήμη σας αιώνια. Το παράδειγμά σας θα διδάχει τους αστυνομικούς του σήμερα και του αύριο. Θα σφυριλακτεί το χαρακτήρα τους, θα τους οπλίζει με δύναμη και θέληση και θα καθοδηγεί τα βήματά τους στον δρόμο του καθήκοντος και του χρέους. Εμείς, με την πείρα που κουβαλάμε στην πλάτη μας και με την γνώση της ιστορίας της αστυνομίας που έχει γραφτεί με αίμα, με πόνο και με δάκρυα, από τούτο εδώ το βήμα απευθύνομαι έκκληση προς όλους. Προς την πολιτεία, τα κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης, τους κοινωνικούς φορείς. Και ιδιαιτέρως στην νεολαία της πατρίδας μας και τους λέμε: προς Θεού, μην πυροβολείτε την αστυνομία. Μην χλευάζετε, μην λιδωρείτε, μην υβρίζετε και μην βιοπραγείτε κατά των αστυνομικών. Και αυτοί είναι κομμάτι δικό σας. Υπάρχουν για σας. Σε αυτούς μπορείτε με ασφάλεια και σιγουριά να υπολογίζετε και να προσφεύγετε. Σκεφτείτε ότι όταν τα βάζετε με τους αστυνομικούς, απέναντί σας βρίσκεται ένας Λαζαρίδης ή ένας Μιχάλης Πανουδάκης. Αυτά τα παιδιά, αυτά τα ηρωικά πλάσματα που θρηνούμε και ταυτόχρονα θαυμάζουμε και τιμούμε σήμερα, έχουμε να πούμε αιωνία τους η μνήμη. Αθάνατοι!